Καλησπέρα. Καλώς. Στέλιο μου, θα ξεκινήσουμε με σένα. Καλά είσαι? Εντάξει, σιγά σιγά δεν το κρύβω. Έχω ταλαιπωρηθεί ψυχολογικά, αλλά όσο περνάνε οι ώρες, γίνομαι και καλύτερο. Φαντάζομαι έχει λυθεί και με την Ιωάννα ο άσος που σου βάλει στο προηγούμενο επεισόδιο και επανήλθε με ένα τεσάρι έτσι δυναμικό τώρα. Ναι, και η Ιωάννα μου ζήτησε συγγνώμη, το βρήκαμε, όλα καλά. Ωραία. Όμως, ας πούμε, πιστεύεις, Ιωάννα μου, ότι ένα τεσάρι έτσι για να ανεβάσεις μια ψυχολογία είναι δίκαιο πράγμα? Μπορεί να της άρεσε, δεν έχω ακούσει την άποψή του. Μ' άρεσε. Σ' άρεσε. Στεναχωρέθηκα που έγινε όλο αυτό και δεν μπορώ τώρα. Αυτό το έχει, δεν έχει στη λίστα, δεν μ' άρεσε. Με επηρέασε πάρα πολύ. Και μου εξήγησε η Έλλη ότι δεν έχει στη λίστα και θέλω, δεν θέλω άλλο να μαλώνουμε. Δηλαδή. Άρα έβαλε το τεσάρι, παιδί μου, για να διορθώσει το ένα, α πούμε. Οκ. Εσύ εντάξει, ευχαριστημένη τώρα? Εγώ δεν στεναχωρήθηκα ποτέ για το ένα. Στεναχωρήθηκα επειδή κυρώθηκε μια προσπάθεια πολλών ημερών που μου έχει βγει η γλώσσα για αυτό που κάνω. Ωραία, πάμε σήμερα. Ναι. Λοιπόν, το σύνολο που είσαι επιλέξει μου αρέσει πάρα πολύ, όπως και το καλσό με τα παπούτσια. Όμως γενικά. Έβαλα τον μπορντό που λέγω. Πολύ ωραίο είναι και σου πάει πάρα πολύ. Όμως νομίζω ότι και για τη συγκεκριμένη θέση και για εσένα ως Έλλη, το έχεις αντιμετωπίσει πάρα πολύ σφιχτά. Σφιχτά. Νομίζω ότι για ένα νέο κορίτσι σαν εσένα, το να πάει για μια θέση που έχει να κάνει με το τώρα, που έστω και σε πολυεθνική, που απαιτεί ας πούμε έτσι λίγο δημιουργικότητα, διάδραση, να είσαι alert με ό,τι συμβαίνει τώρα, κάπως σαν να σβήνονται με αυτή την εικόνα που επέλεξες να φέρεις. Δηλαδή δείχνεις σαν να είσαι ένα νέο και συντηρητικό κορίτσι. Το οποίο αυτό είναι το μόνο που δεν χρειάζεται στα social media. Όλο νομίζω το πήγες λίγο να προσποιηθείς ότι είσαι πιο σοβαροφανής μάλλον από ό,τι είσαι στην πραγματικότητα. Όντως το έκανα. Και δεν με ευχαριστεί. Okay. Και ας σου είπαν εγώ τη συνέντευξη, θα είχα δεύτερες σκέψεις σίγουρα για το τι μπορείς τελικά να κάνεις. Το καταλαβαίνω. Το ακούω. Καταλαβαίνω τι λέτε. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ. Γιώργο μου! Γεια σου, Έλλη. Γεια σας. Πώς είσαι? Καλά εσείς? Είμαι μια χαρά, σου ευχαριστώ. Η αλήθεια είναι ότι αν σε πετύχει ένας στον δρόμο, ως την Έλλη που έχω δει σε όλα αυτά τα επεισόδια, ναι, δεν θα μπορούσα ποτέ να φανταστώ ότι θα μπορέσεις να φέρεις ένα τέτοιο styling και να το υποστηρίζεις τόσο πολύ. Α. Για καλό το λέω. Ναι, έτσι. Γιατί είμαστε πολύ τρομαγμένοι όλοι. Ναι, όσο έγινε δυνάν. Με λίγα λόγια, θέλω να σου πω ότι μου αρέσεις πάρα πολύ σήμερα. Ευχαριστώ. Μου αρέσει πάρα πολύ το χρώμα του καλσόν, το οποίο ταιριάζει πάρα πολύ και με τον ντεπιές. Μου αρέσει πολύ το pullover με το πουκάμισο που έχεις βάλει. Η τσάντα είναι τελείως λάθος. Τελείως όμως λάθος. Τα μαλλιά μου αρέσουν. Και είσαι ένα πολύ σικάτο κορίτσι. Έχω χάσει τα λόγια μου, γιατί δεν περίμενα ποτέ να σε δω έτσι. Αλήθεια. Αυτό τώρα. Και δεν το λέω προσβλητικά, ούτε με κακή χρειά. Όχι, όχι. Είσαι ένα νέο κορίτσι που πραγματικά να βάλεις ένα τέτοιο look θέλει. Δεν μπορώ να σου πω τι θέλει, αλλά θέλει γενικότερα. Όχι, μην το πεις. Τόλμη, τόλμη. Λοιπόν. Γοητεία. Θέλει τόλμη. Επειδή θέλει τόλμη, πρέπει να την επιβραβεύουμε την τόλμη. Α, νομίζω ότι πως το είπατε ότι ευχαριστώ όχι, πάρα πολύ. Είναι πολύ καλό το 3. Είναι από το αγαπημένο μου το 3. Έτσι πως το είπε ο Στέλιος, νόμιζα θα σου βάλει ένα. Έτσι πως το είπε ο Γιώργος, νόμιζα θα σου βάλει 4. Ναι. Πάμε λίγο τώρα στην Έλενα, μήπως καταλάβω ακριβώς. Πολύ ωραία, ευχαριστώ θα βάλει, πολύ. Πάμε. Έλλη μου. Ανέβηκα λίγο, ναι. Ωραία. Λαμπερό μου κορίτσι κι εσύ. Λοιπόν, έχει γίνει το εξής. Επάνω επειδή το έχεις βάλει και τη ζακέτα δεν είναι αυτή. Φοράς από μέσα. Το γυλαίκο, ναι. Το γυλαίκο και το πουκάμισο. Και φαίνεται το σακάκι μικρό, στενό και λιγάκι ασφικτιά. Να. Και πάνω φαίνεται στενό. Κάτω που έχεις βάλει τη ζωνούλα, φαίνεται σαν να την έχεις πιάσει γιατί σου είναι μεγάλη φούστα. Ναι. Κατάλαβες τι γίνεται. Οπότε Μιρέα, μάνι, αυτή η εικόνα εμένα με μπερδεύει. Γιατί είναι εκεί
ασφιχτιά και εκείνη που θα σου πέσει φούστα. Δηλαδή, με κάνει να νιώθω ένα τέτοιο πράγμα αν σε έχω απέναντί μου και σε βλέπω. Οπότε, ενώ για δουλειά. Ναι. Οπότε με αποσυντονίζει το βλέμμα μου και δεν ξέρω τώρα τι συμβαίνει. Εγώ θα ήθελα πραγματικά από εδώ και πέρα να σε βλέπω να πατάς την ηλικία σου χωρίς να ξεφεύγεις. Το ότι έρχεσαι με ρούχα τα οποία είναι διαφόρων ειδών, είναι και λανθασμένα κάποιες φορές, όμως είναι καλό γιατί καθόμαστε και συζητάμε, ναι, και μαθαίνεις και ακούς. Mm-hmm. Καλσόν, παπούτσι μου αρέσουν. Γενικώς είναι ωραία η παρουσία σου σήμερα. Απλά αυτό για μένα είναι κάπως μου προκαλεί κάτι περίεργο. Ναι, μένει, ναι, τσάντα μου αρέσει πάρα πολύ. Θα την, ναι, έπαιρνα δηλαδή ακριβώς την ίδια τσάντα εγώ. Εντάξει. Ναι, ευχαριστώ πολύ. Δύο, αγάπη μου. Ευχαριστώ πολύ. Λοιπόν, να σου πω κάτι, Έλλη. Πιστεύω ότι ξεκίνησε καλά αυτή η εβδομάδα. Ναι. 9,6 στην τελική βαθμολογία. Μπορείς να επιστρέψεις. Ευχαριστώ πολύ.